Ο χρόνος συμμετοχής που δίνουμε σε πάρα πολλά παιδιά, ειδικά της βασικής εντεκάδας σε αυτή την περίοδο, είναι ακριβώς αυτό, για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε 90 λεπτά. Είναι πολύ δύσκολο μετά από 10 μήνες να είναι όλοι στην κατάσταση, γιατί όπως θα κάνουμε λιγότερες αλλαγές και να βρούμε μια ομάδα η οποία να μπει στις υποχρεώσεις αγωνιστικές πιο έτοιμη. Το παιχνίδι όσον αφορά σήμερα, νομίζω ότι ευχαριστήθηκε και ο κόσμος. Ένα παιχνίδι που τελειώνει με 4-5 γκολ είναι πάντα ευχάριστο, άσχετα αν χάνει μια ομάδα η οποία, όπως είπατε, και η ιστορική ομάδα είναι, και νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στις υποχρεώσεις της. Εμείς συνεχίζουμε αγώνα με τον αγώνα. Πρέπει να γίνουμε πρώτα καλή ομάδα και μετά να κερδίσουμε το σεβασμό όλης της ευρυακής κοινότητας του ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όλες οι ομάδες έχουν στόχους. Αν ακούσεις, αν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, όλοι πάνε για πρωτάθλημα, όλοι πάνε για κάτι καλύτερο. Στην πορεία είναι όμως αυτό και η διάρκεια που σε κρατάει. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε μεγάλα λόγια και πρέπει σιγά σιγά να φτιάξουμε μια ομάδα που να είναι έτοιμη στις υποχρεώσεις, τόσο μέσα από το κύπελλο, σε αυτά τα τρία παιχνίδια που μας δίνετε, όσο και στο πρωτάθλημα που θα αρχίσει να ελπιστούμε τον Οκτώβριο. Κόουτς, έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την τελευταία φορά που ο Αμαλθιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευβοίας και έπαιξε στο Εθνικό Ερασιτεχνικό. Είναι μια ιστορική ομάδα, έχει παίξει και στους τελικούς κυπέλλους Ευβοίας. Πέρασε όλο αυτό το διάστημα. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να μπολιάσεις ξανά σε μια ομάδα πρωταγωνιστικούς στόχους και να την ξανακάνεις ομάδα που στην Α κατηγορία θα διεκδικήσει το κάτι παραπάνω? Γιατί νομίζω και η ηθική σου καριέρα, και εγώ είμαι πολύ μικρός για να το πω αυτό, έχει δείξει ότι οι στόχοι μπαίνουν από τη διοίκηση, μπαίνουν από το αγωνιστικό τμήμα. Ο Αμαλθιακός φέτος έχει όλη αυτή την υγεία για να καταφέρει πράγματα σπουδαία και πολλά. Το πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε για να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει να έχεις διάρκεια. Πέρα από το να κάνεις μια καλή ομάδα, πρέπει να έχεις και διάρκεια, την οποία θα τη δείξεις σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο πρωτάθλημα, θα το δείξεις στο κύπελλο, θα το δείξεις μέσα από την προπόνηση. Είναι όντως πολλά τα χρόνια. Όλοι έχουμε, σας λέω, φιλοδοξίες, όποιοι και να ρωτήσετε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει βήμα-βήμα και ταπεινά. Το να βλέπει μεγάλες φανφάρες μετά από μια νίκη, κέρδισες και νομίζεις ότι κάτι έχεις καταφέρει. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ούτε καν έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Το κύπελλο ξεκινάει σήμερα. Είμαστε νέα ομάδα. Έχουν έρθει πολλοί νέοι παίχτες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά που δεν μπορεί να την καταλάβει ο φίλος κόσμος. Ότι το να είναι απόν οι ποδοσφαιριστές τουλάχιστον 9-10 μήνες από του αγωνιστικού χώρου δεν είναι ούτε καλύτερο. Και δεν είναι ούτε εύκολο για μας το πώς να τους προετοιμάσουμε για να μετά τη μεγάλη αποχή και το πώς να τους αλλάξουμε την οτροπία. Γιατί όταν λες πάω για πρωτάθλημα δεν είναι το λες μια κουβέντα και λες ένα στόχο. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην οτροπία μας, τον τρόπο που προπονείσαι, τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι. Και αυτά γίνονται βήμα-βήμα και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και στην πορεία, σας λέω και πάλι, η διάρκεια είναι αυτή και ο σεβασμός που θα αποκτήσεις μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, μέσα από την αγωνιστική σου κατάσταση, για να μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, έχουμε χρόνο μπροστά και νομίζω ότι θα είμαστε από τις ομάδες που πραγματικά θα πρωταγωνιστήσουν φέτος. Έχετε άποψη για το επίπεδο του ευωϊκού ποδοσφαίρου και της Α' κατηγορίας? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Από ό,τι θυμάμαι και πριν 5 χρόνια που ήρθα, δεν έχω δει πάρα πολλές ομάδες. Τώρα έχουμε αντιμετωπίσει 2 ομάδες στα φιλικά, άλλες 2 τώρα θα αντιμετωπίσουμε με το κύπελλο. Δεν έχω πλήρη εικόνα του πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι. Σας είπα και πάλι, οι ομάδες είναι παρατημένες 10 μήνες. Μπορεί μια ομάδα να έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά όλη αυτή η αποχή των 10 μηνών θα τους φέρει πολύ πίσω. Οπότε αυτό θα δείξει, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο θα ξέρουμε ποιες ομάδες αυτές θα πάνε μπροστά και ποιες ομάδες απλά θα είναι στο πρωτάθλημα. Η μεταγραφική περίοδο έχει ακόμα δρόμο, ικανοποιημένος από τις κινήσεις και έχετε ζητήσει κάτι ακόμα από τη διοίκηση? Κοίτα, πάντα χρειάζονται καλοί ποδοσφαιριστές και πάντα οι προπονητές και όλοι θέλουν καλούς παίκτες να έχει στην ομάδα. Το θέμα είναι το πόσο εφικτό είναι αυτό. Και μιλάμε για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, οπότε ξέρετε δεν είμαστε επαγγελματική ομάδα, ούτε τα έσοδα τρέχουν από τις τσέπες μας για να μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές επίπεδου. Πρώτα που μας ενδιαφέρει, πήραμε τα παιδιά που θέλουμε. Αν προκύψει κάτι άλλο καλό στην πορεία, υπάρχει και μεταγραφική περίοδος του Γενάρη, τότε θα ξέρουμε. Τώρα δουλεύουμε με τους παίκτες που έχουμε, δίνουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς και από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα και δούμε ποιες ελλείψεις έχουμε, προσπαθήσουμε να τις καλύψουμε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν έτσι σήμερα, μας κάνετε δηλώσεις αυτές εδώ στο dynatakiathletica.gr. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής ξεκινάει σε λίγες ώρες, σε λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει.
η ομάδα που υπηρετήσατε όσο τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός παίζει σε λίγη ώρα, θα αγωνιστεί με τον Ατρόμητο. Δύο λόγια για το νέο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής. Νομίζω ότι η γνώμη σας ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Όλοι ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα και μοιραία πάει και στο ποδόσφαιρο. Είναι ανεπίτρεπτο να ξεκινάει τόσο αργά το πρωτάθλημα, ενώ όλη η Ευρώπη έχει παιχνίδια στα πόδια της. Αυτό δεν έκανε καλό και στις ομάδες που ξεκίνησαν τα προβληματικά, δεν έχουν παιχνίδια. Ας ελπιστούμε να είναι δυνατές όλες οι ομάδες, να μην είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, δύο ομάδες να πηγαίνουν μπροστά, να το διεκδικήσουν 4-5, να ανεβεί λίγο το επίπεδο, να ενισχυθούν λίγο οι μικροί. Γιατί πρωτάθλημα χωρίς αυτές τις ομάδες δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πέσει μόνο στο Ολυμπιακό, στο ΠΑΟΚ. Θέλεις καλό Παναθηναϊκό, καλή ΑΕΚ, τον Άρη, όλες τις ομάδες για να συνεισφέρουν να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, να υπάρχει ένα καλό θέαμα. Αλλά δεν είναι μόνο η ΑΕθνική. Νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει και το οξυγόνο του πρωταθλήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να στις δύσκολες αυτές τις στιγμές που οι ανθρώποι βάζουν πολλά λεφτά από την τσέπη τους, δεν υπάρχουν έσοδα, όσο μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν ομάδες και με τις φωτιές που έχουμε στη Βόρεια Εύβοια, δυσκολεύονται να μπουν εκεί στο πρωτάθλημα. Δεν έχουν τα χρήματα, δεν έχουν το γήπεδο. Δεν ξέρω κάτι, πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε για να διεξαχθεί ένα ωραίο πρωτάθλημα και όσους πιο πολλούς μπορούμε ποδοσφαιριστές, καλούς, μικρούς να τους βγάλουμε. Γιατί δεν είναι μόνο στόχος να πάρεις ένα πρωτάθλημα, είναι και στόχος να δουλέψεις, να πεις μια παρακαταθήκη με παιδιά νέα, να τους δώσεις όλες τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσουν. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε καλά, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά ευχαριστούμε που είσαι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το έχουμε ανάγκη, ανθρώπους με το ήθος, την ποιότητα αλλά και την εμπειρία πάνω στο άθλημα. Να σε καλά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.